Λοιπόν, είναι ο κύριος Γιώργος Πατούλης. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προσφέρει πάρα πολλά στη δημόσια υγεία και όχι μόνο. Είναι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, αλλά είναι και ο δήμαρχος Αμαρουσίου. Γεια σας. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Πατούλη. Πώς θα σας λέω τώρα, γιατρό ή δήμαρχο? Εγώ θα σας λέω γιατρό, γιατί θα μιλήσουμε για θέματα που έχουν σχέση όπως με τους γιατρούς. Όπως θέλετε, μπορείτε να με λέτε. Εγώ χαίρομαι που με φιλοξενείτε, κυρία Θεοφάνους, κυρία Καέ, στην εκλεκτή εκπομπή σας. Και νομίζω ότι μέσα σε μια τέτοια εποχή είναι χρήσιμες οι δυνατότητες να φιλοξενούμαστε στη δικιά σας σε τέτοιες εκπομπές που έχουμε δυνατότητα να μιλήσουμε. Ξέρετε, από γιατί ο κόσμος, ξέρετε, ο κόσμος, κύριε Πατούλη, είναι πάρα πολύ μπερδεμένος. Τα πράγματα στην παιδεία και στην υγεία είναι σαρωτικά. Δεν προλαβαίνουμε να καταλάβουμε τι γίνεται, αν σήμερα ισχύει το ένα, σήμερα αύριο ισχύει κάτι άλλο. Ακούσαμε τον κύριο Υπουργό προχθές σε ένα συνέδριο που είχατε, όπου του κάνατε και επίθεση κάποιοι γιατροί, και νομίζω ότι, εντάξει, η δική μου άποψη είναι ότι καλώς του την κάνανε την επίθεση στο τέλος, διότι υποσχέθηκε ότι εάν θα απολυθεί έστω και ένας γιατρός, αυτός θα φύγει από την υπουργική του καρέκλα, αλλά δεν το βλέπω να φεύγει, παρόλο ότι θα φύγουν αρκετοί γιατροί του ΕΟΠΗ. Και πέστε μας τη διαφορά των γιατρών του ΕΟΠΗ, γιατί λέει, υποστήριξε ότι εγώ, λέει, δεν μίλησα για τους γιατρούς του ΕΟΠΗ, μίλησα για τους γιατρούς του ΕΣΥ. Πανανταθολός ήταν νερά. Μπορείτε να μας πείτε τη διαφορά του ΕΣΥ από τον ΕΟΠΗ? Βεβαίως. Καταρχήν να σας πω ότι αυτό που έγινε προχθές στην ημερίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ήταν ακριβώς για να μπορέσουμε να δούμε τι πρωτοβάθμια περίθαλψη θέλουμε. Είχαμε καλέσει βέβαια και τον Υπουργό Υγείας. Εκεί ως φιλοξενών εγώ έπρεπε και κράτησα όσο μπορούσα τις διαδικασίες για να έχουμε τη φιλοξενία όπως έπρεπε. Είναι γεγονός ότι υπάρχει ένας μεγάλος αναβρασμός και όχι μόνο στους υγειονομικούς και στους γιατρούς, υπάρχει και στους ασθενείς πολίτες, που αυτός τελικά είναι και ο δικαιούχος ή αυτός που θα πληγεί από όποιες κακές αλλαγές γίνουν. Μα ο κόσμος φοβάται, κύριε Πρόεδρε, με αυτά που ακούει καθημερινά, να γίνονται τόσες αλλαγές από τη μία μέρα στην άλλη. Και δεν ξέρει τι να κάνει. Έχει δίκιο ο κόσμος, διότι θα σας πω, δεν γίνεται μέσα από την σιωπή των διαδικασιών, γίνεται μέσα από τηλεοπτικά διαγγέλματα, χωρίς να υπάρχει μια στρατηγική η οποία να λέει το όραμα τι υγεία θέλουμε και με ποια βήματα θα την κάνουμε. Και αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, ενδεχομένως και οι ηγεσίες του Υπουργείου Υγείας που έχουν παρελάσει κάθε χρόνο και μια διαφορετική, είναι ότι στη χώρα μας μπορούμε πραγματικά να κάνουμε το καλύτερο υγειονομικό σύστημα σε όλη την Ευρώπη. Και δεν θέλει χρήματα πολλά. Θέλει όραμα, θέλει γνώση, θέλει στρατηγική. Και γιατί θα έλεγε κανείς μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο υγειονομικό σύστημα? Γιατί έχουμε τους καλύτερους και περισσότερους εξειδικευμένους γιατρούς από όλη την Ευρώπη. Σωστά. Σε όλη την Ευρώπη η παραγωγή του ιατρικού δυναμικού δεν είναι μεγάλη. Δεν πηγαίνουν δηλαδή να σπουδάσουν ιατρική οι πολίτες των άλλων χωρών της Ευρώπης. Είναι δύσκολη επιστήμη και προτιμούν περισσότερο να έχουν γενικούς γιατρούς. Να έχουν δηλαδή αυτό που λέγαμε στη δεκαετία του 50 και του 60, πήγαινε στο γιατρό, ενώ στην Ελλάδα έχουμε προχωρήσει και λέμε στην εξειδίκευση. Όταν πρόκειται για γυναικολογικό, πας στο γυναικολόγο. Όταν πρόκειται για τη μέση, πας στον ορθοπαιδικό. Πονάει το μάτι σου, πας στον οφθαλμίατρο. Φυσικά. Όλα αυτά λοιπόν δυστυχώς θα μπορούσαμε με πολύ μικρά βήματα εξορθολογισμού και μέσα από μια στρατηγική να κάνουμε πάρα πολύ καλό υγειονομικό σύστημα. Και είπα το δυστυχώς, διότι φαίνεται δεν υπάρχει αυτή η στρατηγική. Αντί λοιπόν να κάτσουν και να πούν ποιο είναι το όραμα, μιλούν για αποδύσεις, μιλούν δηλαδή για λογιστικά κριτήρια κάποιου ευένδοτου κρίκου σε μια αλυσίδα απολύσεων, που αυτή τη στιγμή βρήκανε ότι μπορούν να απολυθούν μέσα από τα κέντρα του ΕΟΠΗ, Παύλα ΙΚΑ. Και σαφέστατα εκεί εμείς είμαστε απέναντι, είμαστε αντίθετοι. Για πόσους γιατρούς? Όταν λέει θα αξιολογήσω. Κύριε Πατούλη, συγγνώμη, επειδή είναι λίγο ασαφές όλο αυτό. Για πόσους γιατρούς μιλάμε καταρχήν? Για να αρχίσουμε λιγάκι, γιατί και ο κόσμος έχει μπερδευτεί. Ακούει γενικώς για απολύσεις. Μιλάμε για πόσους? Καταρχήν, κανείς δεν έχει μιλήσει επακριβώς να έχει ξεκαθαρίσει τι θέλει να πει. Αν θυμόσαστε, πριν δύο εβδομάδες από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης είχαν πει για 1.200 γιατρούς. Μετά ακούστηκε από το Υπουργείο Υγείας
ότι θα αξιολογηθούν 2.300 γιατροί, αλλά αυτό το οποίο πρέπει να γίνει κατανοητόν, βλέπουν πάρα πολύ, θα έλεγε κανείς, με κακό μάτι την ύπαρξη πλέον όλων αυτών των κέντρων του ΙΚΑ Παύλα ΕΟΠΗ σήμερα, που εκεί υπάρχουν πολλοί έμπειροι γιατροί πρωτοβάθμιας περίθαλψης πολλών ειδικοτήτων, που δίνανε μέχρι πρότινος 6 εκατομμύρια την υγειά τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ, και σήμερα δίνουν σε 10 εκατομμύρια που εφόσον συμπυκνώθηκαν και συσσωρεύονται και άλλα ταμεία του ΕΟΠΗ. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή, και για να απαντήσω τη διαφορά του ΕΣΥ από τον ΕΟΠΗ, θα πω δεν υπάρχει καμία διαφορά. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αυτό σημαίνει ΕΣΥ, έχει τα νοσοκομεία αλλά έχει και την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Ναι. Όταν λοιπόν λέμε... Γιατί ο Υπουργός τα ξεχωρίζει? Προφανώς αυτό συμφέρει να γίνει, να τα ξεχωρίσει. Για να δικαιολογήσει τις απεργίες, για να μην χάσει την καρέκλα του. Ποτέ θέλω να κάνω το στοίχημα, να μην χάσει το στοίχημα. Κάνετε βέβαια και έχετε το δικαίωμα να κάνετε τις μεταφράσεις. Ναι, να μην χάσει το στοίχημα, πολύ απλά. Θα έλεγα και, κυρία Θεοφάνη, κυρία Καρέρο, ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν έχει κανείς το δικαίωμα σε μια εποχή οικονομικής κρίσης να παίζει είτε με τα νεύρα του κόσμου, φυσικά, είτε με το υγειονομικό σύστημα εν γέννη. Δεν μπορεί δηλαδή να ξανακούσουμε, θα αξιολογηθούν ποιοι, πώς θα τους αξιολογήσουν. Αυτό ήταν το ερώτημά μου. Όταν λέει ο Υπουργός θα αξιολογήσουμε, καταρχήν ποιοι θα αξιολογήσουν τους γιατρούς? Γιατροί τους γιατρούς? Γιατί αν δεν τους αξιολογήσει ο γιατρός που ξέρει, ποιος θα τους αξιολογήσει δηλαδή? Είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Είναι ένα ερώτημα δηλαδή πώς γίνεται αξιολόγηση όταν δεν έχει γίνει σε κανένα σημείο της κρατικής μηχανής. Δεν έχω ακούσει αξιολόγηση επί της ουσίας. Έχουμε ακούσει οριζόντιες διαδικασίες, όπως ήταν η Δημοτική Αστυνομία, παραδείγματος χάρη. Ναι. Πρέπει και τώρα ένα τέχνασμα, η διαθεσιμότητα ή η αποχώρηση να λέγεται αξιολόγηση. Και αυτό το οποίο, αν θέλετε, έχει εκνευρίσει ιδιαίτερα το ιατρικό σώμα, είναι όταν από επίσημα χείλη ακούγεται ότι αυτοί μπορούν να βάλουν ένα γύψο ή να χειρουργήσουν όταν γράφουν μόνο συνταγές. Μα είναι δυνατόν να λέγεται ότι ένας χειρουργός κάνει μόνο συνταγές, όταν την επόμενη μέρα μέχρι σήμερα μπορούσε να χειρουργεί και χειρουργούσε σε διάφορα ιδρύματα? Δείχνει και ανθρώπους που δεν γνωρίζουν ή δεν θέλουν να γνωρίσουν τι ακριβώς γίνεται επί της ουσίας μεταξύ των γιατρών σήμερα. Κοιτάξτε, και πόσο αυτοί έχουν στηρίξει το υγειονομικό μας σύστημα. Λοιπόν, κοιτάξτε κύριε Πρόεδρε, έναν δημόσιο υπάλληλο μπορείς να τον αξιολογήσεις με τα πτυχία, τις γλώσσες, το πόσο γρήγορος είναι στη δουλειά του και πολλά άλλα πράγματα μπορείς να αξιολογήσεις, αν έρχεται νωρίς, αργά κλπ. Αλλά να αξιολογήσεις ένα γιατρό, δεν μπορώ να το καταλάβω. Σύμφωνα με το πτυχίο, δηλαδή αν έχει πάρει ένα πτυχίο καλός, λίαν καλός ή άριστα, πώς θα τον αξιολογήσεις? Ποιος είναι καλός χειρουργός και είναι κακός χειρουργός και θα πρέπει να διώξει τον, να αφήσει τον καλό να διώξει τον κακό? Δεν καταλαβαίνω ποιος θα τον αξιολογήσει. Ακριβώς θα σας έλεγα ότι αυτά είναι τεχνάσματα για να μπορέσουν να αποκτήσουν συγκεκριμένος αριθμός γιατρών. Και επαναλαμβάνω, σήμερα στον υγειονομικό χώρο δεν περισσεύουν γιατροί, ούτε στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, ούτε στην νοσοκομιακή περίθαλψη. Απέναντίας, έχουν γυράσει, έχουν αφυδατωθεί, δεν δίνουν τη δυνατότητα να μπει νέο στελεχειακό δυναμικό, και αντί λοιπόν να μπει νέο στελεχειακό δυναμικό, διώχνουν και τους έμπειρους γιατρούς, οι οποίοι συμμετέχουν. Σήμερα το ιατρικό σύστημα, αν λειτουργεί, λειτουργεί με γιατρούς που δεν πληρώνονται τις εφημερίες τους και όμως είναι στις εφημερίες, με γιατρούς που είναι συνευλημένοι με τον ΕΟΠΗ αλλά έχουν τα ληξιπρόθεσμα εδώ και 3-4 χρόνια και δεν έχουν πληρωθεί ακόμα, με γιατρούς οι οποίοι μέσα από τον εθελοντισμό που κάνουν στα κοινωνικά ιατρία κρατάνε πρωτοβάθμια περίθαλψη σε 2 εκατομμύρια ανασφάλιση στους Έλληνες. Γι' αυτό και το 30% των γιατρών σύνδε. Μας έχει φύγει για το εξωτερικό, κύριε Πρόεδρε. Και βέβαια, επειδή δεν υπάρχει, η κυρία Θεοφάνη, κυρία Καρέρ, καμία προοπτική για νέους συναδέλφους σήμερα, διότι δεν έχουν μέσα τις τροϊκανές, αν θέλετε, αντιλήψεις που υπάρχουν, δεν υπάρχουν προοπτικές, και έτσι το 40% καταγεγραμμένο αυτό που σας λέω, μόλις ορκιστεί νέος γιατρός στην Ελλάδα στα ελληνικά πανεπιστήμια, την επόμενη μέρα και όχι μετά από 2 μέρες φεύγουν στο εξωτερικό κατευθείαν. Εσείς μας λέγατε 40%, όχι 30% που ξέραμε εμείς. 40% σας το λέω, είναι τελευταία νούμερα τα οποία υπάρχουν και τα οποία θα σας έλεγα δείχνουν
όχι μια μετανάστευση του παρελθόντος του 60 με ανειδίκευτους εργάτες. Μιλάμε για το υψηλότερο εξειδικευμένο προσωπικό, τα καλύτερα μυαλά της χώρας με τις εξετάσεις που είχαν δώσει για να μπορέσουν να προσφέρουν στην πατρίδα και μέσα από την εκπαίδευση και τελικά μέσα από την επιστημονική τους επάρκεια, φεύγουν και δεν θα τα ξαναδούμε αυτά τα παιδιά που φεύγουν. Υπό αυτή την έννοια θα πρέπει να κάτσουν χωρίς μισόλογα χθες, ας γίνει αύριο, να δημιουργήσουν μια στρατηγική αξιοποίηση τέτοιων επιστημόνων και υγειονομικής περίθαλψης από το ένα άκρο της χώρας στο άλλο άκρο της χώρας, διότι αν πιάσουμε και την υγειονομική κάλυψη, η οποία δεν γίνεται σε πολλές παραμεθόριες περιοχές, όπως είναι οι άγονες γραμμές, τα περιφερειακά ιατρία που δεν έχουν ούτε για αγροτικό γιατρό. Κάποτε είχαμε αγροτικούς γιατρούς, τους οποίους σταμάτησαν να υπάρχουν. Μας είπε ότι κάποια στιγμή ο κύριος Υπουργός ότι ενεργοποιείται πλέον ο αγροτικός γιατρός. Είναι έτσι, και πότε θα αρχίσει να εφαρμόζεται αυτό? Στη δεκαετία του 2000, στη δεκαετία που διάγουμε και είμαστε στο 2013, δεν μπορεί να μιλάμε για αγροτικούς γιατρούς ανειδίκευτους που τους δίνουν 850 ευρώ και αυτοί για να ζήσουν θέλουν πάνω από 1.000 ευρώ στην περιοχή μέσα από το ενίκιασμα ή οτιδήποτε άλλο στη μετακίνησή τους χρειάζονται. Δεν θα πάει κανείς. Φεύγουν στο εξωτερικό. Έχουμε πει λοιπόν, αφού δίνουν τόσα πολλά χρήματα για πολύ μικρούς λόγους να μετακινούνται με αεροκομιδές που στοιχίζει κάθε μία 10 και 15 χιλιάδες η κάθε μία, με αυτό θα μπορούσε να δώσει εξειδικευμένους γιατρούς στην περιφέρεια και μέσα από τη τηλιατρική να κάνει μια πλήρη θωράκιση υγειονομική σε όλα τα νησιά. Αυτά τα έχουμε καταθέσει, τα έχουμε πει, και να τους δώσουν και κίνητρα φυσικά, ώστε να μην έχουμε ανειδίκευτους γιατρούς στο αγροτικό. Να έχουμε. Άρα δεν συμφωνείτε με τους αγροτικούς γιατρούς, δηλαδή το παλιό σύστημα που ήταν παλαιότερα? Αυτό ήταν της δεκαετίας του 50 και του 60. Ναι. Αυτό που χρειάζεται. Τότε είναι. Τότε γιατί ψηφίστηκε αυτός ο νόμος για να ισχύει, από ό,τι είπε ο Υπουργός, για τους αγροτικούς γιατρούς, για να επανδρώσουν τα κέντρα υγείας της περιφέρειας? Κυρία Θεοφάνης, κυρία Καρέρ, ένα ημίμετρο για να μπορέσουν πυροσβεστικά να αντιμετωπίσουν αυτό το οποίο εμείς λέμε επιτέλους πρέπει να αντιμετωπίσετε στρατηγικά. Δεν μπορεί δηλαδή πάλι μέσα από μια πυροσβεστική λύση, διαδικασία του 50 και του 60, της δεκαετίας του 50 και του 60, να αντιμετωπίζουν το αγροτικό, που δεν πάνε ούτε πάνω για αγροτικά, γιατί οι νέοι συνάδελφοι, όπως σας είπα, πηγαίνουν στο εξωτερικό. Αυτό που έπρεπε να κάνουν είναι να δώσουν περισσότερα κίνητρα σε εξειδικευμένο προσωπικό. Αυτοί οι κάτοικοι, που κάποιοι είναι και συνειδηροφύλακες στην περιοχή μας, όπως ας πούμε παραμεθόριες περιοχές αγροτικών, δεν πρέπει να το αφήσουμε στο έρμος του Θεού και να τους παίρνει ο Θεός ή να κάνουν για μια γρήπη αεροκομιδή. Θα πρέπει δώσουν τα κίνητρα να πάνε εξειδικευμένοι γιατροί. Απλά είναι τα πράγματα. Για να γίνουμε συγκεκριμένοι, μας λέτε ότι με μία αεροδιακομιδή, στην οποία μοιραία καταφεύγει ο κάτοικος ενός νησιού, μιας απομακρυσμένης περιοχής, αφού δεν υπάρχει γιατρός, με τα χρήματα που διατίθενται για μία αεροδιακομιδή, θα μπορούσε να πληρώνεται αξιοπρεπώς ένας γιατρός που θα πάρει το πτυχίο του και θα υπηρετήσει εδώ. Βεβαίως. Και δεν θα πάει με το 40% στο εξωτερικό. Αυτό είναι το ένα. Όχι ανειδικευτός. Λέω δηλαδή ότι με 15.000 μία αεροκομιδή είναι ο ετήσιος μισθός ενός εξειδικευμένου γιατρού. Εκεί λοιπόν πρέπει να πιέσουμε όλοι προς αυτή την κατεύθυνση. Να πάψει να φεύγει το επιστημονικό μας δυναμικό που το σπουδάζουμε εμείς. Το παίρνει η Γερμανία και η Αγγλία σπουδασμένο από εμάς. Εμείς μένουμε εδώ στα ζήτητα, καταφεύγουμε στην αεροδιακομιδή και είμαστε στο έλεος του Θεού. Ακάλυπτη πάλι. Υποβαθμίζουμε την ποιότητα παροχής υπηρεσιών στους κατοίκους της χώρας μας, ενώ θα μπορούσαμε με χρήματα ελάχιστα ή εξορθολογίζοντας αυτό που σπαταλούμε αδίκως και μάλιστα με κίνδυνο, να κάνουμε το καλύτερο υγειονομικό σύστημα της Ευρώπης. Mm-hmm. Έχουμε το έψυχο δυναμικό. Το μόνο που κάνουν, ξέρετε εσείς, είναι αν βρούνε κάποιον μεγαλογιατρό, που είναι αυτοί οι οποίοι φοροδιαφεύγουν, γίνεται πρωτοσέλιδο, και από εκεί και πέρα η στοχοποίηση του ιατρικού δυναμικού και ο πυροβολισμός χωρίς ονόματα αφορά όλους τους γιατρούς, τους οποίους κακοπληρώνουν, τους οποίους εάν θέλετε διαποπέμπουν και οι οποίοι παίρνουν παροπάνω και πηγαίνουν μέσα από χρυσούς μισθούς σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Οπότε στηρίζουμε ως Ελλάδα όλα τα υγειονομικά συστήματα της Ευρώπης και εμείς έχουμε απώλεια ποιότητος
σε όλα τα επίπεδα της περίφρασης. Εάν αυτό θέλουμε, να το πούμε δυνατά. Δεν μου λέτε, αυτά τα έχετε συζητήσει κατά καιρούς που συναντιέστε με τον Υπουργό? Κοιτάξτε να δείτε. Οι σύμβουλοι του Υπουργού δεν είναι γιατροί? Τι είναι, τεχνοκράτες απλοί? Ακούστε να δείτε, ένας υπουργός που δεν είχε σχέση με την υγεία, αλλά... Μα γι' αυτό το λέω. Οι σύμβουλοι του τι είναι? Από εκεί και πέρα τι συνεργάτες να έχει? Συνεργαζότανε με γιατρούς ή άλλους που να είναι φύλα προσκύμενοι ή εντιάθετη περίπτωση ανθρώπους που να τους είχε εμπιστοσύνη? Ήταν κάποιοι άνθρωποι, μη γιατροί, αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς σαν φορείς, παραδείγματος χάρη ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και προσωπικά ως πρόεδρος, είχα συμμετάσχει και ήθελα να βοηθήσω πάνω απ' όλα τη χώρα μου, ναι, όποιον υπουργό και βεβαίως και το σημερινόν υπουργό, και βάζαμε πλάτη ώστε να μπορεί να μάθει και να μπορεί να πράττει. Ναι. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι δεν κυριαρχεί απόλυτα ο λόγος μας, κυριαρχούν λογιστικές πρακτικές, ναι, οι οποίες είναι από άλλα κέντρα που δεν γνωρίζουν, αν θέλετε, τη χώρα μας. Και δεν γνωρίζουν λογιστικά και από ιατρική, από γιατρούς, δεν γνωρίζουν. Εγώ πιστεύω ότι δεν γνωρίζουν το αντικείμενο. Κοιτάνε τι λογιστικά κριτήρια θα πρέπει να βάλουν ώστε να εξοικονομήσουν και να εξορθολογήσουν χρήματα, ναι, και από εκεί και πέρα βλέπουν εμβέδωτες κρίκους ή ανθρώπους που δεν μπορούν να πείσουν τους τροϊκανούς, και αυτό είναι εις βάρος της ποιότητος της περίθαλψής μας και υπέρ της αθρώας μετανάστευσης εξειδικευμένου προσωπικού. Θα δείτε ότι η θνησιμότητα θα αυξηθεί και ήδη, ναι, αυξήθηκε τα δύο τελευταία χρόνια κατά 3 χρόνια. Άρα λοιπόν, το προσδόκιμο ζωής των Ελλήνων μετά από κάτι τελευταίες έρευνες που διάβασα στο διαδίκτυο έχει μειωθεί κατά 4 χρόνια. Δηλαδή κάποτε μπορεί να ζούσαμε μέχρι τα 75 και τα 80, τώρα έχει μειωθεί μέχρι τα 65 με 70, σου λέει. Μα δεν ήταν τυχαίο ότι ήμασταν από τους μακροβιότερους λαούς και για το κλίμα μας, ναι, και αν θέλετε και για τη διατροφή μας, το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Αυτή τη, ναι, στιγμή λοιπόν αυτό που κάνουμε είναι να δημιουργούμε χαμηλής ποιότητας υγειονομικό προσωπικό. Σε λίγο, αν κάποιος δεν έχει χρήματα, λυπάμαι που θα το λέω, για να βρει εξειδικευμένο γιατρό θα πρέπει να πληρώνει. Είναι κάτι που θα πρέπει να απασχολήσει όχι τους γιατρούς κυρίως, που αυτοί έχουν πάρει ήδη το αεροπλάνο της Ευρώπης. Πρέπει να απασχολήσει το ελληνικό, τον ελληνικό λαό, τους πολίτες και πιο πολύ βέβαια την κυβέρνηση, η οποία αυτή τη στιγμή έχει αναλάβει τις τύχες αυτού του λαού. Και μέσα σε μια οικονομική κρίση δεν πρέπει να δημιουργηθεί ανθρωποκτονική κρίση. Πάντως, κύριε Πατούλη, είμαστε στο ίδιο σημείο όσον αφορά στην κουβέντα μας, σε αυτό που βρισκόμασταν πριν από 1 χρόνο ακριβώς. Ξαναμιλάμε. Τα ίδια μας λέγατε. Προσβλέπαμε σε μια βελτίωση και με την αλλαγή, αν θέλετε, στο Υπουργείο Υγείας, στη ηγεσία στο Υπουργείο Υγείας, και βλέπουμε να μας λέτε τα ίδια πράγματα, μην σας πω και χειρότερα. Δεν βλέπουμε δηλαδή καμία πρόοδο. Θα σας έλεγα, δεν σας κάνει έκπληξη ότι τα τελευταία 5 χρόνια, να μην πω 6 χρόνια, το Υπουργείο Υγείας δεν έχει σχετικούς λειτουργούς με τα ζητήματα της υγείας? Ναι, δεν έχει. Γιατί όλοι άσχετοι είναι. Ναι. Όποιος πηγαίνει στο σύστημα της υγείας δεν είναι ακριβή επιλογή γνωστών ανθρώπων που ξέρουν την υγεία και πηγαίνουν κάποιοι οι οποίοι μαθητεύουν για 1 χρόνο και φεύγουν? Ναι. Μήπως είναι ευαίσθητες πολιτικές συνειδήσεις που δεν μπορούν να αντιτάξουν τη γνώση για να μπορέσουν να φτιάξουν ένα υγειονομικό σύστημα μεγαλύτερο και ποιοτικότερο από όλα τα κράτη της Ευρώπης? Ερωτήματα ρητορικά κάνω. Ναι. Να σας πω τώρα, πώς θα αντιδράσει ο κόσμος των γιατρών? Εμείς ακούστε να δείτε. Ξεκινάτε κάποιες απεργιακές κινητοποίησεις, αν δεν κάνω λάθος, από εβδομάδα. Αυτή τη στιγμή, πράγματι, η Δευτέρα θα είναι η μέρα απεργιακών κινητοποιήσεων και θα είναι απεργιακές κινητοποίησεις οι οποίες θα έχουν πλήρη πυκνότητα των απεργών. Δεν θέλω να φτάσουμε στο σημείο ενός πανεγειονομικού μετώπου ασθενών, συνταξιούχων και υγειονομικών, η οποία θα είναι τόσο πανίσχυρο που θα ανδρωθεί, που θα είναι και μοναδικό από τα προηγούμενα χρόνια. Η άποψή μου είναι ότι ο διάλογος, η συνεννόηση και η ενότητα φέρνει τα καλύτερα αποτελέσματα. Αλλά πάλι, για να συμβεί αυτό θέλει 2 μέρη, δεν θέλει 1. Ναι. Εάν λοιπόν έστω και την τελευταία στιγμή αντιληφθούν την υποχρέωση, θα έλεγα την ευθύνη που φέρουν απέναντι σε αυτή τη χρονική στιγμή στους πολίτες και στους Έλληνες, θα πρέπει να φτιάξουν ένα επιτελείο στρατηγικής, όχι τίποτε άλλο, όχι πηγολαμπίδες, ούτε τηλεοπτικά διαγγέλματα μέσα από εκπομπές ή από συζητήσεις ανούσιες. Δηλαδή είστε αποφασισμένοι να κατεβάσετε όλους τους γιατρούς κάτω που δεν τους έχουμε δει τα τελευταία χρόνια να έχουν κατέβει? Δεν χρειάστηκε δηλαδή να κάνουν δυναμική παρουσία κάτω?
και τους ασθενείς μαζί. Είναι σίγουρο ότι ακόμα και στην ημερίδα που είδατε υπήρχε συμμετοχή πολλών από τους μεγάλους φορείς συνταξιούχων, ναι, ο κ. Βαβουγιός, αλλά και πάρα πολλοί σύλλογοι πολιτών. Βρίσκονται, εάν θέλετε, και εκείνοι με το δάχτυλο στη σκανδάλη, ναι, συμβολικά το λέω. Να μην... Δηλαδή δεν θα διστάσετε να τους κατεβάσετε όλους στο δρόμο, αυτό θέλω να πω. Θα έλεγα ότι δυστυχώς αρχίζει να ζεσταίνεται κάτι τέτοιο. Ζεσταίνεται η μηχανή θεωρώ, δηλαδή. Θα κυριαρχήσει από την πλευρά την αδιάλαχτη να κάτσουν και να πούν πού πάει το σύστημα υγείας και αν δεν ξέρουν να διαπραγματευτούν με τους Τροϊκανούς όποιοι είναι υπεύθυνοι να αφήσουν και γνώστες πάνω στο ζήτημα αυτό και ελπίζω τουλάχιστον να μην αφήσουν να ανδρωθεί αυτό το πανεγειονομικό μέτωπο το οποίο θα είναι μοναδικό όχι σε συμβολισμό αλλά σε δυναμική. Επί της ουσίας. Και κάτι ακριβώς τελευταίο που το είχαμε αφήσει στη μέση πέρσι. Είχατε πει ότι σκοπεύετε, είμαστε σε καλό δρόμο για να βγει πλωτό νοσοκομείο στα νησιά μας. Α, καλά τώρα. Εδώ δεν έχουμε τα αυτά. Θα βγει το πλωτό. Έχουμε κάνει κάτι σε αυτή την κατεύθυνση για το πλωτό νοσοκομείο που θα εξυπηρετεί τα νησιά. Θα σας έλεγα ότι οι Τούρκοι μεθοδικά ακόμα είχαμε και το διάγγελμα του Υπουργού Υγείας που κάλεσε 7.000 γιατρούς Έλληνες να τους χρυσοπληρώσει να μπουν στο υγειονομικό σύστημα. Έχουν ανδρώσει τον ιατρικό τουρισμό. Έχουν δημιουργήσει σε κάθε νησί υγειονομικές μονάδες που πηγαινοέρχονται με τα καΐκια αλλά και με τα σκάφη. Όχι εμείς, οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι. Α, και ήδη είπα και εγώ. Επιδοτούν οι Τούρκοι τα νοσοκομεία τους ώστε κάτοικοι οι οποίοι βρίσκονται από τον αντίποδα και δεν υπάρχουν γιατροί στα αγροτικά κτλ. Να μπορούν να πηγαίνουν την απέναντι αχτή με συμβολικά ποσά για να βρίσκουν την υγεία του. Η δική μας ηγεσία τι λέει. Δεν μας λέει τίποτα, εμάς μας λέει πολλά. Εμάς μας λέει πάρα πολλά, γι' αυτό το τονίζουμε κιόλας. Η ηγεσία τι λέει όμως. Κοφεύει. Δεν βλέπει. Κοιτάξτε, άμα τι είναι. Εγώ δεν θέλω να πω ότι το κράτος και η κυβέρνηση προσπαθεί να φέρει την ισορροπία στην κατάσταση αυτή. Θεωρώ ότι αυτά δεν σχετίζονται με την βούληση των υπευθύνων ηγετών επάνω, ναι, αλλά σχετίζεται με την ευθύνη που έχουν εκείνοι που αναλαμβάνουν τις ευθύνες του Υπουργείου Υγείας. Άρα λοιπόν, θεωρώ ότι πρέπει να σπεύσουν ταχαίως, να γεμίσουν με επάρκεια εξειδικευμένων γιατρών τα αγροτικά αλλά και τα περιφερειακά ιατρία, να δημιουργήσουν την τηλεατρική αλλά και κάθε 3-4 μήνες να περνούν εξειδικευμένοι γιατροί που το κάνουν μέσα από τις κοινωνικές υπηρεσίες και τον εθελοντισμό, με κάρτα υγείας για τους ακρίτες των νησιών αυτών και θεωρώ ότι αυτό θα αποτελέσει το ανάγχωμα μιας επεκτατικότητας που υπάρχει από τη γείτονο χώρα ακόμα και στα ζητήματα της υγείας σχετικά και με τη χώρα. Αλλιώς η μηχανή θα πάρει μπροστά και θα σας δούμε στους δρόμους. Αυτό είναι η είδηση. Ξέρετε, για μένα. Μας θυμόσαστε πιστεύω τα πριν λίγα χρόνια. Νομίζω ότι παρά ότι τα χρόνια περνούν θα αναγκαστούμε να κάνουμε αυτό που δεν θέλουμε. Άρα επιμένω εγώ, πλωτό νοσοκομείο μηδέν. Δεν έχουμε πρόοδο σε αυτό το κομμάτι. Υπήρχαν διαθέσεις από την Ομογένεια της Αμερικής να βοηθήσει για το πλωτό νοσοκομείο, εφόσον με ρωτάτε. Υπάρχει μια διαδικασία συζήτησης μέσα από κεφάλαια τέτοια, διότι δεν είναι μόνο το πλωτό, είναι και τα λειτουργικά έξοδα. Θεωρώ σε κάθε περίπτωση όμως ότι αν δούμε τουρκικό πλωτό νοσοκομείο θα πρέπει αυτό να μας προβληματίσει και να μας κάνει να είμαστε πιο δυναμικοί στην απάντηση απέναντι στους κατοίκους των παραμεθωρίων περιοχών μας. Ωραία. Λοιπόν, να ευχηθούμε ότι δεν θα δούμε άσπρες ποδιές αντάμα με μαγκούρες να κατεβαίνουν στους δρόμους. Δεν είναι προς τιμήν κανενός αυτό. Να βρεθεί γρήγορα η λύση για να μην ανάψουν οι μηχανές και ξεκινήσει να τροχοδρομείται το τρένο που λένε. Αυτό ελπίζουμε και αυτή τη διάθεση έχουμε. Ο επιστήμονας δεν θέλει φασαρίες. Θέλει να είναι στο ιατρείο του να δίνει τη ζωή και την υγεία. Okay. Όμως, όταν πρέπει να αγωνιστεί για το αυτονόητο που η συνείδησή του του λέει, τότε αναγκάζεται να αφήσει το σκόπιο ή τον υστέρι και να πάει να κάνει αυτό που δεν έκανε ούτε φοιτητής. Διότι οι φοιτητές της ιατρικής στόχο έχουν την εκπαίδευσή τους, την θεωρία που έχει η επιστήμη τους, που είναι ανθρωποπλαστική και ανθρωποκεντρική,
Και εφόσον αναγκαστεί ένας επιστήμονας να βγει στους δρόμους, τότε κάτι καλό δεν είναι. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Να ευχηθούμε τα καλύτερα για όλους μας. Και για εσάς και για εμάς. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο κύριος Γιώργος Πατούλης, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και δήμαρχος Αμαρουσίου. Τον ευχαριστούμε πολύ. Οι μηχανές μπήκανε μπροστά λουκίλα μου και φοβάμαι πολύ οι άσπρες φωτιές στους δρόμους. Τι κρατώ, το ότι δεν έγινε καμία πρόοδος από πέρσι που ήταν υπουργός Υγείας ο κ. Λουκουρέντσος. Φέτος είναι τώρα. Μιλάμε για τα ίδια πράγματα χωρίς λόγο. Δεν είδαμε καμία. Πρόοδο, καμία πρόοδο.